Φιλή, γεια σας. Συνεχίζουμε τα βιντεομαθήματά μας με το πρώτο ουσιαστικά κεφάλαιο στο σχολικό βιβλίο, το οποίο αφορά τα όρια της γλώσσας και τις ιδιότητες της γλώσσας. Εδώ στον πίνακα βλέπετε ότι η γλώσσα ουσιαστικά χαρακτηρίζεται ως απέραντη, πρωτεϊκή και παντοδυνάμη. Η γλώσσα πράγματι είναι απέραντη. Η γλώσσα δεν μπορεί να χωριστεί, να ταξινομηθεί επακριβώς, ούτε μπορεί με κανέναν τρόπο να χωρέσει στα, ή να περιχαρακωθεί στα στεγανά ενός βιβλίου γραμματικής ή συντακτικού. Την ώρα που μιλάμε γεννιούνται λέξεις. Κάποιος συνάνθρωπός μας φτιάχνει μία λέξη αυτή τη στιγμή ή αυτή τη στιγμή δανειζόμαστε μία λέξη από μία άλλη γλώσσα, έναν άλλο πολιτισμό. Συνεπώς, η ελληνική γλώσσα τώρα που μιλάμε φτιάχνεται. Κάποιες λέξεις χάνονται, κάποιες λέξεις δημιουργούνται. Επίσης, η γλώσσα είναι πρωτεϊκή. Η λέξη πρωτεϊκός σημαίνει αυτός ο οποίος αλλάζει. Η ελληνική γλώσσα, αλλά και η κάθε γλώσσα, αλλάζει διαρκώς. Μετασχηματίζεται, όπως είδαμε και στο εισαγωγικό μάθημα, και ποτέ δεν παραμένει στάθμη. Αλλά αυτό δεν πρέπει να προκαλεί φοβίες. Πολλοί δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι φοβούνται ότι οι αλλαγές της γλώσσας, δηλαδή το να εξελίσσεται αυτή, είναι στοιχείο αλλίωσης. Σε καμία περίπτωση. Φυσικά δεν πρέπει να μιλάμε, δεν μιλάμε για τις περιπτώσεις που γίνεται μια αθρώα εισρωή ξενικών λέξεων στη γλώσσα μας, την οποία θα πρέπει να την φροντίσουμε και να μεριμνήσουμε το ώστε να μην γίνει σε τέτοιο βαθμό ώστε όντως να αλλοιώσει τη γλώσσα μας. Αλλά η μεταβολή μιας γλώσσας δεν πρέπει να μας φοβίζει, γιατί είναι στοιχείο υγείας. Κάθε οργανισμός που δεν εξελίσσεται πάβει. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να θέλουμε η γλώσσα μας να εξελίσσεται. Τέλος, η γλώσσα και κάθε γλώσσα είναι παντοδύναμη. Έχει τις δυνατότητες να μας επηρεάσει σε κάθε βαθμό. Για παράδειγμα, η γλώσσα είναι δύναμη πνευματική. Μέσω της γλώσσας ο άνθρωπος μπορεί να κάνει πνευματικές αναζητήσεις, να διαβάσει σε βιβλία, να διαβάσει σε εγχειρίδια, να διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες, αλλά και γιατί όχι τις ίδιες τις σκέψεις να τις αποτυπώσει με το γραπτό λόγο, να το παρουσιάσει και να το δώσει ως κληρονομιά σε άλλους. Επίσης, η γλώσσα είναι μια ηθική δύναμη. Μέσω της γλώσσας έχουν εκφραστεί οι σπουδαιότερες ηθικές αξίες των ανθρώπων και έχουν μεταλαμπαδευτεί από γενιά σε γενιά με τη μορφή αποφθεγμάτων, ρητών και γνωμικών. Πόσα γνωμικά από την κλασική αρχαιότητα αλλά και τον παγκόσμιο πολιτισμό δεν αποτέλεσαν οδηγό ζωής για όλους τους ανθρώπους. Επίσης, η γλώσσα είναι πολιτική δύναμη. Σε αυτό το σημείο να εξηγήσουμε ότι η λέξη πολιτικός δεν πρέπει να συγχέεται με τη λέξη κομματικός. Η έννοια πολιτικός είναι πάρα πολύ θετική έννοια, σημαίνει την ενασχόλησή μας με τα κοινά και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να δαιμονοποιείται ως λέξη, σε αντίθεση με τον κομματισμό, έτσι, ή την κομματικοποίηση. Η πολιτική δύναμη σημαίνει ότι μέσω της γλώσσας έχεις τη δυνατότητα να εκφράσεις την πολιτική σου σκέψη, την άποψή σου για τα κοινά, να κάνεις το διάλογό σου με άλλους ανθρώπους και να συνειδητοποιήσεις το τι είναι καλό για σένα, αλλά ως επιτοπλίστων για το κοινωνικό σύνολο. Με αυτή την έννοια, η γλώσσα είναι και κοινωνική δύναμη. Ο άνθρωπος μέσω της γλώσσας μπορεί να σφυριλατήσει δεσμούς φιλίας, μπορεί μέσω αυτής να γνωρίσει νέους ανθρώπους, να συνδιαλλαγεί μαζί τους, να ανταλλάξει ιδέες, να ανταλλάξει απόψεις, και με αυτόν τον τρόπο να συγχρονιστεί μέσα στον κοινωνικό του περίγυρο. Επίσης, η γλώσσα είναι εθνική δύναμη. Είναι αυτή η οποία δίνει στον άνθρωπο την εθνική του ταυτότητα. Ο άνθρωπος που ομιλεί μια γλώσσα
είναι φορέας των ιδεών της, αλλά και των ιδεών που έχουν εκφραστεί μέσω αυτής της γλώσσας. Η γλώσσα είναι αυτή η οποία χαρακτηρίζει τον άνθρωπο και του δίνει την ταυτότητά του, την κληρονομιά του. Αλλά αυτή και οι ιδέες οι οποίες έχει κληρονομήσει από αυτήν. Τώρα, η γλώσσα έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Είναι γνωστή η παροιμία ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, αλλά κόκαλα τσακίζει. Η γλώσσα έχει μεγάλη δύναμη και αυτό το έχουν συνειδητοποιήσει πάρα πολλοί άνθρωποι. Αυτό όμως έχει φυσικά και την παρερμηνία του. Πολλοί άνθρωποι δηλαδή χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να κάνουν καλό στους συνανθρώπους τους και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν καταλάβει τις δομές της γλώσσας και τη χρησιμοποιούν προκειμένου να χειραγωγήσουν άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό η γλώσσα ουσιαστικά μπορεί να διαχωριστεί στη γλώσσα του δικαίου και τη γλώσσα της εξουσίας. Οι άνθρωποι, οι ομιλητές, οι πομποί που ομιλούν τη γλώσσα του δικαίου, στόχο τους έχουν να περάσουν μηνύματα ηθικά στους συνανθρώπους τους, στόχο τους έχουν να περάσουν μηνύματα ισότητας. Αντιθέτως, τα άτομα τα οποία μιλούν τη γλώσσα της εξουσίας, στόχο τους έχουν να εξουσιάσουν τους δέκτες των μηνυμάτων τους και θέλουν να τους κάνουν αυτό που με απλά λόγια μπορούμε να ονομάσουμε προπαγάνδα. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της γλώσσας δικαιοσύνης είναι ότι πίσω από τις λέξεις δεν υπολανθάνουν κρυφά μηνύματα. Σε αντίθεση με τη γλώσσα της εξουσίας. Στη γλώσσα της εξουσίας, για παράδειγμα, μπορεί να δούμε μια φράση όπως «Ο υπουργός επισκέφθηκε τα γραφεία κόμματος σήμερα». Εδώ παρατηρούμε μία πρόταση η οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες μας φαίνεται εντελώς αθώα. Πίσω όμως από αυτή την πρόταση λανθάνουν μηνύματα μορφοσυντακτικού χαρακτήρα. Και τι εννοώ. Η λέξη υπουργός, όπως βλέπετε, αλλά και η λέξη, πολύ περισσότερο η λέξη κόμματος, γράφονται με κεφαλαία γράμματα. Κανένας γραμματικός συντακτικός κανόνας δεν υποδεικνύει ότι η λέξη υπουργός ή η λέξη κόμμα πρέπει να γράφονται με κεφαλαίο γράμμα. Αυτό για ποιο λόγο γίνεται? Γιατί ο πομπός αυτού του μηνύματος θέλει να δείξει ότι το κόμμα είναι κάτι τόσο σημαντικό όσο ένα κύριο όνομα και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να γραφτεί με κεφαλαίο γράμμα. Φυσικά αυτό είναι μια προσπάθεια έτσι υποσυνείδητα ο πομπός να χειραγωγήσει το δέκτη. Στη γλώσσα της δικαιοσύνης, από την άλλη, οι αρχές οι οποίες εκφράζονται είναι κατά κύριο λόγο αρχές που βασίζονται στη δημοκρατία, στην ισονομία, στην ισότητα, συζητούν με το δέκτη και γι' αυτό το λόγο θα δούμε στη γλώσσα της δικαιοσύνης πολύ συχνά να υπάρχουν ερωτήματα. Να διατυπώνονται ερωτήματα. Αυτό γίνεται μέσα στη διάθεση του πομπού να επικοινωνήσει με το δέκτη. Επίσης, στη γλώσσα της δικαιοσύνης χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά το αλφα πληθυντικό πρόσωπο. Ο συγγραφέας μιλάει στο εμείς, συνδιαλέγεται με τους δέκτες του. Εντάσσει τον εαυτό του μέσα σε αυτούς. Επίσης, υπάρχει απλό λεξιλόγιο. Έτσι. Απλό, όχι όμως απλοϊκό λεξιλόγιο. Από την άλλη, στη γλώσσα της εξουσίας, πολύ συχνά βλέπουμε ότι κυριαρχούν πάρα πολύ οι τύποι της προστακτικής, που προστάζουν δηλαδή τον δέκτη να κάνει κάτι, κυριαρχούν πάρα πολύ τα ονοματικά σύνολα, έτσι, και γενικώς παρατηρούμε ότι οι ρηματικοί τύποι, αν υπάρχουν, γιατί φανερώνονται να είναι πολύ περιορισμένοι, αν υπάρχουν ρήματα,
τίθενται σε εξακολουθητικούς χρόνους. Γιατί θέλουν να προσδώσουν διάρκεια στα μηνύματά τους οι εξουσιαστές. Θέλουν δηλαδή αυτό που λένε τώρα να ισχύει για πολύ χρόνο, θέλοντας να παρατείνουν το χρόνο της εξουσίας τους ή της επιβολής τους απέναντι στα πρόσωπα. Τέλος, ο εξουσιαστικός λόγος, πολύ συχνά, και θα το έχετε παρατηρήσει και από την προσωπική σας εμπειρία, παιδιά, είναι το εξής. Θα δούμε ότι πολύ συχνά στη γλώσσα εξουσίας ο πομπός χρησιμοποιεί ένα πολύ δύσκολο λεξιλόγιο. Χρησιμοποιούνται λέξεις τις οποίες τις ακούμε ή όταν ήμασταν και εγώ ήμουν παιδί, συνειδητοποιούσα από ότι πολλά πράγματα που έλεγαν οι πολιτικοί ή οποιοδήποτε προσπαθούσε να εξουσιάσει, χρησιμοποιούσε ένα πολύ δύσκολο λεξιλόγιο. Αυτό το πράγμα γίνεται στοχευμένα. Γιατί θέλει να καλλιεργήσει μία αντίληψη στον δέκτη ότι αυτός ο οποίος μιλά είναι πάρα πολύ μορφωμένος. Να μας καλλιεργήσει δηλαδή την εντύπωση ότι αυτός είναι ανώτερος από εμάς. Συνεπώς, να νομίσουμε ότι πραγματικά τον έχουμε ανάγκη, ότι αυτός είναι καλύτερος από εμάς, έναντι ημών, οι οποίοι είμαστε κατώτεροι, λιγότερο μορφωμένοι και δεν θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της εξουσίας όσο μπορούν αυτοί. Φυσικά, αυτά καλό είναι να τα γνωρίζουμε, διότι έτσι αποκαλύπτουμε την παραμορφωτική δύναμη της προπαγάνδας και συνειδητοποιούμε ότι ο καθένας από εμάς έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει το τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό, τι είναι δίκαιο και τι δεν είναι δίκαιο. Και αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να το παρατηρείτε στη γλώσσα που μελετάτε, στα κείμενα που μελετάτε και πάντοτε να κάνετε την κριτική έτσι, το κριτικό φιλτράρισμα του κάθε κειμένου για να συνειδητοποιείτε το τι είναι για σας δίκαιο ή τι δεν είναι. Και από εκεί να βγάζετε τα δικά σας συμπεράσματα. Φροντίστε όμως και στο δικό σας λόγο, ο λόγος σας να είναι δίκαιος λόγος, να είναι λόγος δικαιοσύνης και όχι παραμορφωτικός. Στο επόμενο βιντεομάθημα θα ασχοληθούμε με τις γλωσσικές ποικιλίες που παρατηρούνται στη γλώσσα. Μέχρι τότε, γεια σας.